ψήφοι υπεύθυνοι που μπορούν να αποτελούν την επιτυχία του, θα γνωρίζουν τα αποτελέσματα αυτού του τεστ, όμως αν έχουν κάποιες ειλικρινά, μπορούν να κερδίσουν μέχρι και 200.000 ευρώ. Αν παρόλα αυτά νιώσουν ότι δεν ήταν ειλικρινοί σε κάποια από τις ερωτήσεις που έχουν εκλεχθεί, μπορούν να αλλάξουν τις απαντήσεις τους απόψε. Ας γνωρίσουμε την παικτριά μας. Γεια, ήρθε για σένα η στιγμή της αλήθειας. Λίγο άγχος. Και δεν θα την πεις μόνο μπροστά σε εμάς και στους τηλεθεατές, αλλά μπροστά στους φίλους και τους συγγενείς που αρέσουμε. Να σου θυμίσω λίγο πώς παίζεται το παιχνίδι μας. Υπάρχουν 6 επίπεδα ερωτήσεων. Σε κάθε ένα από αυτά αντιστοιχεί ένα χρηματικό ποσό. Ξεκινάμε από τις 5.000 ευρώ και καταλήγουμε στις 200.000 ευρώ. Πάμε λα. Αν πιαστείς να λες ψέματα έστω και όλα τα χρήματα που έχεις κερδίσει και το παιχνίδι είναι ένα φάκελο. Εδώ υπάρχουν εσείς που ερωτήθηκες στην διαδικασία ανιχνευτήν ότι είσαι από τον Βανδό. Ναι, από εδώ ξεκίνησαν οι πιαγωγοί. Δουλεύει σαν bar woman. Άρα δεν έχεις βγάλει ακόμα δίπλωμα. Τώρα το έχεις βγάλει. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Άντε με το καλό. Ο αδελφός σου έμαθε να... Έμαθες και μόνη σου να οδηγείς. Μένετε μαζί με τον αδελφό σου. Τότε που ήρθες από την Αλβανία έχεις ξαναπάει καθόλου. Τότε οι συγγενείς μου έχουν φύγει. Έχω πολύ. Σε στεναχωρείς. Εσύ θέλεις να μας πεις με ποιο τρόπο το έχεις βιώσει αυτό. Α, μια Ελληνίδα. Οτιδήποτε. Το πιστεύω αυτό. Χρήστο, Χριστίνα, εσείς έχετε αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις. Σε αυτό το σημείο, εγώ πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει μπροστά σας το γνωστό σε όλους κουμπί. Πολύ ωραία. Γενικά, όταν αντιληφθείς ότι κάποιος ενδεχομένως μπορεί να σου φερθεί ρατσιστική. Αν μετά από μια καταστροφή μπορούσες να σώσεις μόνο έναν άνθρωπο, θα προτιμούσες να είναι Έλληνας και όχι Αλβανός. Νιώθεις πιο κοντά με τους Έλληνες. Για να καταλάβω καλά, υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την καταγωγή σου και θα μάθουν ότι είσαι από την Αλβανία σήμερα. Έχεις πάει ποτέ διακοπές με κάποιον που δεν σου άρεσε, μόνο και μόνο επειδή πλήρωνε για να πληρώνει ο σύντροφός σου τα δικά σου έτσι. Συγχαρητήρια, πάμε, αλλά 5.000 ευρώ είναι δικές σου. Συνεχίζουμε. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο επίπεδο, παίζεις για 10.000 ευρώ, το οποίο θα αποκτήσεις. Έχεις στερηθεί πολλά μεγαλώνοντας. Έβγαινες με ιδιοκτήτη έκθεσης αυτοκινήτων με σκοπό να σου κάνει δώρο ένα αυτοκίνητο. Εσύ, Χριστίνα, με τη Χριστίνα είστε εκτός από ξαδέλφες, ας πούμε, και φίλες. Επιστρέψα να το συγκεκρινήσεις εδώ στις αλήθειες με το κάμελα. Υπάρχει κάποιος σύντροφος της Χριστίνας που την έχει απαντήσει μαζί σου. Τελειώνω. Ένατη ερώτηση. Επισκέπτεσαι συχνά με τους συντρόφους σου ερωτικά ξενοδοχεία. Έχεις πάει πολλές. Έχεις ξυπνήσει ποτέ δίπλα από έναν άντρα που δεν ήξερες ποιος ήταν. Σου είναι δύσκολο να μιλάς για τα προσωπικά σου μπροστά στην ερώτηση. Έχεις κάνει σεξ με έναν άντρα και μία γυναίκα ταυτόχρονα. Παρακαλώ. Με την ειλικρίνεια. 1.000 ευρώ. Τι λες, θα προχωρήσουμε στο τρίτο επίπεδο όπου 10.000 ευρώ θα γίνει. Πώς υπάρχει να προχωρήσεις με τις 10.000. Όχι, πάμε. Προχωράμε λοιπόν στο τρίτο επίπεδο. Παίζεις για 25.000 ευρώ, τις οποίες θα αποκτήσεις αν απαντήσεις ειλικρινά σε 4 ερωτήματα. Είναι έτσι η ερώτηση. Χρήση απαγορευμένων ουσιών για διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες. Τι απάντησες καλά. Να σας πω... Στεναχωριέστε. Τι είναι η ανάσα. Να φέρουμε λίγο νεράκι παρακαλώ. Μαμά. Πολύ ναι, δεν το παίρνω. Μήπως θέλεις να πάρεις τις 10.000 ευρώ και να αποχωρήσεις τώρα από το παιχνίδι προτού ακουστούν πράγματα τα οποία ενδεχομένως... Όχι. Να... 13η ερώτηση. Έχεις συμμετάσχει σε ερωτικά όργια. Συνεχίζουμε πολύ δυνατά. Πάλι ο δώρα πιστεύω. 14η ερώτηση. Έχεις μετανιώσει για τη ζωή που έκανες στο παρελθόν.
της αλήθειας για τις 25.000 ερώτηση. Για 50.000 ευρώ θα συμμετείχε σε ταινία πορνό? Γίνει ποτέ τέτοια πρόταση? Αλλά δεν το έκανα. Εδώ θέλω να σκεφτείς εάν θέλεις να προχωρήσεις στο τέταρτο επίπεδο. Για τις 50.000, επιθυμίες σου πάνω από τα κοινωνικά πρέπει. Και ότι θα έφτανε σε σημείο για 50.000 ευρώ να συμμετέχεις ακόμα και σε αισθησιακές. 16η ερώτηση. Σε έχει συμβουλεύσει η μητέρα σου να εκμεταλλεύεσαι οικονομικά τους άντρες? Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Στη στιγμή της αλήθειας. Σε έχει συμβουλεύσει η μητέρα σου να εκμεταλλεύεσαι οικονομικά τους άντρες? Εγώ πρέπει να σου πω ότι το κουτί είναι στη διακριτική ευκαιρία του δεύτερου στην απάντηση και έτσι θα προχωρήσουμε σε μια επόμενη ερώτηση. Έχεις βρεθεί σε χώρο που γίνονταν ερωτικά όργια με περισσότερα από 10 άτομα? Σε ευχαριστώ πολύ που ευχαριστούμε. Δυστυχώς είπαμε να δούμε τον ειλικρινής απόψε και έτσι έφυγε από το παιχνίδι μας χωρίς να έχει κερδίσει κάποια χρήματα. Την επόμενη εβδομάδα περιμένω τον παίκτη που θα κάθεσαι εδώ στην κόκκινη καρέλα και θα διεκδικήσει 200.000 ευρώ στη δική του στιγμή της επιτυχίας. Το πρόσωπο της χρονιάς, η ευγενία. Η ευγενία, η μαέστρος ευγενία. Καλή, τι αστέρια τηλεθεατές. Χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά. Και εγώ το ίδιο. Και αυτό είναι για σένα. Τι είναι το προσκλητήριο? Είναι η πρώτη πρόσκληση. Χθες το βράδυ τα πήρα, είναι το πρώτο, ήταν ευκαιρία. Για πες μου, για να ξέρω κιόλας, πού τα τυπώσατε, πού τα φτιάξατε? Μας τα έφτιαξε η Όλγα Καραβερβέρη που έχει αναλάβει όλα τα σχετικά με το... Καραβερβέρη, αυτοί νηφικά δεν είχανε? Έχουν νηφικά, αναλαμβάνουν και τις μπομπονιέρες και τα πάντα, ό,τι έχει σχέση με το γάμο και με έχει σώσει. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και με έχει σώσει πραγματικά, γιατί εγώ δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα. Για να σε δω, ρε Ευγενία, δυνάτησες κι άλλο? Ναι. Τι, παιδάκι μου? Γιατί έχω πάρα πολύ άγχος και δεν τρώω. Ενώ πριν που δεν είχες άγχος ή έτρωγες? Κάτι παραπάνω. Δεν κάνεις καλά όμως, Ευγενία. Δεν ξέρω, έχεις δίκιο. Όχι για τον άλλο λόγο, γιατί θα δείχνει κιόλας ο Άδωνος ότι θα έχει πάρει κιλά, ενώ ο Άδωνος δεν θα έχει πάρει κιλά. Έχεις χάσει εσύ και θα θέλει... Πάμε. 960. 960. Ναι, καμακά. Μία ώρα και του λέω θα μου πέσεις κάτω. Πώς είναι? Μα έχει υπάρξει αδύνατος. Πότε? Και είναι πολύ... Λουσρώνει λίγο. Ναι, κάθομαι, εγώ φτιάχνω τα ωραία τα υγιεινά και ο Άδωνης βάζει μαγιονέζε πάνω και μου το καταστρέφει. Είχα τη μαμά μου από πάνω, η οποία μου έλεγε συνέχεια πάχινες. Και είναι έγκυος. Ναι, είναι σπουδαίος. Οδική γύρω στα 20 και ξαναπήρα και είμαι λίγο κι εγώ μπροσπίσω. Τόσο αδύνατη όσο με τώρα δεν είμαι καλά. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Για να δω λίγο τώρα το προσκλητήριο. Τι γράφετε, βρε παιδιά? Οικείων ούτως ουδέν έστειν. Λες και θα σηκωθώ να πω το μάθημα των αρχαίων στο σχολείο. Σε πρωινές εκπομπές. Φέρνουμε την κάμερα του κουσκού σας στη συναυλία που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής την προηγούμενη εβδομάδα που έκανα εγώ την ενορχήστρωση σε ένα έργο. Εν μέσω Eurovision έρχεται ο Α και το Σταρ στο Μέγαρο Μουσικής. Όλοι στην Ελλάδα. Ήμαρτον, γάμο μας. Θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009 στις 8 η ώρα το βράδυ. Είναι τώρα θα τη ρωτούσα. Ναι. Περίπου. Περίπου. Δηλαδή, εγώ. Μία για τη χρονιά. Και είχε πει ότι η καλύτερη γάμη, από ό,τι θυμάμαι. Πιο οικογενειακό, ναι, τέτοιο, ναι. Πιο σταθερή γάμη, πιο ωραία. Όχι ωραία, τέλος πάντων, πιο σταθερή. Αυτή που ταιριώνει πιο πολύ, κατά μεγάλο ποσοστό, είναι αυτή που γίνονται στο ζώδιο του καρκίνου. Το βρήκε αμέσως. Είπα, στο περίπου είπα. Η πράσινη κορδέλα, γιατί πράσινη? Η πράσινη κορδέλα είναι γιατί θέλαμε πάρα πολύ ο γάμος να έχει ένα χρώμα πολύ χαρακτηριστικό. Ελληνικό. Και για μας ήταν το πράσινο. Για τη γεύση. Ναι. Πώς θα φανταζόσουν? Θετικά και αρνητικά. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι γενικά οποιοδήποτε άνθρωπος μπαίνει σε ένα χώρο και είναι εκτός του χώρου, σε οποιοδήποτε επάγγελμα, έχει αυτή την τύχη. Τι εννοείς? Όχι, αλλά τις περισσότερες φορές τα επαγγέλματα είναι λιγάκι πιο συναφή. Καλό αυτό. Είναι καλό. Η Ευγενία πάρα πολύ καλό. Θες, και, ναι. Λοιπόν, και αγαπάει και τη δουλειά αυτός ο Άρης, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Είναι βασικά. Είναι ζόρικος. Το εκτιμούν στους διδύμους αυτό το πράγμα. Είναι και λίγο έτσι, είναι από τους ιδανικούς διδανικές σχέσεις και την έχω δει επίσης αυτή τη σχέση πάρα πολύ και σε γάμο. Για μένα δεν πρέπει να τραγουδίζω μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι να χάσω το φως μου. Και εγώ αυτό δεν θα το κάνω και το έχω πολύ μεγάλο. Να το στήσουμε στον δρόμο.
Δεν έχετε δει τα αρχαία της Ρώμης. Εγώ όχι. Γιατί? Ο Αντώνης τα έχει δει. Δεν έχει δει. Είδες, δεν έτυχε να έχω κάτι να κάνω στη Ρώμη και δεν, επειδή λόγω των παιδιών και λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν ταξίδευα χωρίς κάποια αιτία παλιά. Δεν έχω πάει ποτέ στη Ρώμη, παρόλο που μιλάω Ιταλικά έχω τελειώσει, δεν έχει τύχει να πάω ποτέ. Και επειδή η ιστορία της Ρώμης με ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί είναι μια συνέχεια του κλασικού ελληνισμού, θέλω πάρα πολύ να πάω εκεί. Και θα πάμε εκεί ο δικός. Και θα γυρίσουμε και λίγο τα περίχωρα, κάνουμε ένα μπανάκι.